πολύ καλά και πολύ δυνατά η Εκκλησία μας. Η πορεία προς τον Παράδεισο, προς την αγάπη του Θεού, είναι ένας αδιάκοπος αγώνας, χωρίς βεβαιότητες και εκ των προτέρων εξασφαλίσεις. Η σχέση με τον Θεό είναι μια σχέση ανοίγματος, μια σχέση εμπιστοσύνης. Καταργούμε δηλαδή, στην ουσία, και τα θεωρήματα που είπαμε. Και πάλι η χαρά μας βάζει μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η αδυναμία τεκνοποίησης και όσα αυτή συνεπάγεται στο ένα μικρούλι αυγό στη λεωφόρο. Μεγάλη η αγωνία της γυναίκας να γίνει μάνα. Μεγάλος ο πόνος της αδυναμίας να το πετύχει. Η παράδοση της Εκκλησίας μας προσφέρει πολλά παραδείγματα στα οποία τη λύση την έδωσε η χάρη του Θεού. Σήμερα συχνότατα η λύση δίνεται με τη βοήθεια της επιστήμης. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός σωπεί των ιατρών. Αλλά ίσως είναι ένας πιο σκληρός τρόπος αυτός. Πάντως είναι και αυτή μια κάποια λύση. Αβάστακτος ο πόνος της μάνας που χωρίζει από το παιδί της. Ασήκωτη η θυσία να το αποχωριστεί για να μην το βαραίνει με την κάποιες φορές κτητική καταπιεστική αγάπη της. Και εκείνο πώς αντιμετωπίζει τον χωρισμό, ως ξαλάφρωμα, ως απελευθέρωση ή ως εγκατάληψη. Στην περίπτωση της Ανίκας το παιδί το ένιωσε ως εγκατάληψη και αυτό δεν το άντεξε η μάνα. Η απελπισία και ο θάνατος τη συνοδεύουν από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι της. Η κατάληξη ήταν ο προδιαγεγραμμένος καρπός της απουσίας ελπίδας. Η Εκκλησία μας όμως επιμένει. Ου καθώς οι λοιποί ημιέχοντες ελπίδα. Παντού και πάντοτε υπάρχει ελπίδα στον κόσμο μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Ας αναζητήσουμε αυτή την ελπίδα. Τη χρειαζόμαστε. Ας μεταφερθούμε τώρα σε ένα άλλο κλίμα, σκληρό τοπίο, δύσκολες οι σχέσεις με τους συναδέλφους, εκπαιδευτικούς, Καστελόριζο. Μοναξιά, απουσία επικοινωνίας, αδυναμία να δεις τον άλλο στο πρόσωπο, η ποίηση δίνει μια δυνατότητα να ξεπεράσεις αυτά τα προβλήματα. Αλλά αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί μαγικά. Για να ενεργοποιηθεί πρέπει να το θελήσουμε όλοι μας και να προσπαθήσουμε γι' αυτό. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω μια αναφορά στην έννοια της απουσίας σε αυτά τα κείμενα της χαράς. Η λέξη υπάρχει και στον τίτλο και διαγράφεται έντονη σε κάθε κείμενο. Κρύβεται πίσω από κάθε λέξη, κάθε φράση, διακριτικά δίνει το στίγμα της. Απουσία της αγάπης, των σχέσεων, του παιδιού, της ελπίδας, απουσία επικοινωνίας, σεβασμού, λύτρωσης, απουσία του γενέθλιου τόπου, της πατρίδας, της κατανόησης, της φιλίας. Νιώθω ότι αναφερόμενοι στην απουσία η χαρά μας υποχρεώνει να την ζητήσουμε και να την ζήσουμε ως παρουσία, μετατρέποντας όλες τις σκόρπιες απουσίες σε έντονες, καθοριστικές για τη ζωή μας παρουσίες που μας λυτρώνουν από την αγωνία της αναζήτησης και μας οδηγούν στον Δημιουργό μας. Επιτέλους η χαρά αποκαλύπτεται. Μας λέει τι κρύβεται πίσω από αυτό το βιβλίο της. Σκόρπιες εικόνες. Σπαράγματα μιας ζωής, μιας εκπαιδευτικής πορείας, ενός αγώνα αναζήτησης, σχέσης, σχέσεων. Εικόνες δυνατές που κρύβουν πολλά μέσα τους. Η σειρά των εικόνων πλούσια, οι εναλλαγές ταχύτατες, άλλες εικόνες σκληρές, άλλες λυρικές, κάποιες με φανερή την ελπίδα, άλλες με την ελπίδα κρυφή. Εικόνες που σημάδεψαν τη χαρά όπως όλους μας εξάλλου, και τις κουβαλάμε μέσα μας, ο καθένας τις δικές του. Το μεγαλύτερο κείμενο του τόμου σε αυτό το βιβλίο είναι ο Αρμένης. Ξεδιπλώνονται σε αυτό αβίαστα οι σκέψεις της συγγραφέως. Είναι σκληρό και συνάμα ευαίσθητο. Προβάλλει στο παρόν φορτωμένο με μνήμες του παρελθόντος. Πόσο καθορίζουν τη ζωή μας οι παρεμβάσεις των άλλων. Πολλές οι μεταπτώσεις τις οποίες μας οδηγεί. Μια τραγική και δυναμική φιγούρα ο Αρμένης. Πλάθεται μέσα από τις πράξεις και τις επιλογές του. Ο αναγνώστης δυσκολεύεται να διακρίνει ανάμεσα στη φαντασία και την αλήθεια. Και εύχεται, εγώ τουλάχιστον αυτό έκανα χαρά, όλα αυτά να ήταν ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης. Η αγάπη του βασανισμένου πατέρα γεμίζει τη ζωή του παιδιού και η αγάπη του ταλαιπωρημένου παιδιού γεμίζει τη ζωή του πατέρα, οικοδομώντας μια δυνατή σχέση που ξεπερνά τα προβλήματα που τους χωρίζουν. Με τον Αρμένη ολοκληρώνεται η σειρά των διηγημάτων και περνάμε στα ποίηματα. Στη σελίδα 99 κάτω από τον τίτλο
ποιητής πεζός, διατυπώνεται το δίλημα του ποιητή που είναι αν έχει νόημα να μιλήσει ή αν έχουν πλέον υποθεί όλα. Σε αυτό θα απαντήσω ότι δεν έχουν υποθεί όλα, αλλά κι αν ακόμα έχουν υποθεί, δεν έχουν υποθεί με τον τρόπο που τα λέει και τα γράφει ο νέος ποιητής, η χαρά εν προκειμένου. Γιατί πρέπει να χωρέσεις τον ποιητή μέσα σε τεχνοτροπίες, μας λέει παρακάτω εκφράζοντας με τον καλύτερο και τον πιο αυθόρμητο τρόπο και τη δική μου σκέψη, ότι την ποιήση την απολαμβάνεις, τη ζεις, δεν την αναλύεις. Αυτό που χρειάζεται διαβάζοντας ποιήση είναι να νιώσουμε την αίσθηση της στιγμής, να αφουγκραστούμε τη στιγμή που τη γέννησε. Ο ποιητής σώζει μια στιγμή, μια εικόνα και την προσφέρει στον αναγνώστη. Ανασύρει μια εικόνα του μυαλού από τη λύθη και της δώνει υπόσταση. Και στα ποίηματα η χαρά θίγει πολλά και ουσιαστικά θέματα με την ευαισθησία που τη διακρίνει. Είναι ευαίσθητος δέκτης, αλλά και ικανός πομπός. Και πάλι συναντάμε την απουσία και μάλιστα με βεβαιότητα. Γιατί, για το μόνο που είσαι σίγουρος είναι ότι δεν είναι εδώ. Έντονα σαρκαστική, ίσως αυτοσαρκαστική διάθεση. Κυριαρχούν οι αντιθέσεις, οι διαχωριστικές γραμμές που μας κάνουν να αναρωτηθούμε σχετικά με την αναγκαιότητά τους. Το ποίημα «Ζωγραφικός πίνακας» περιγράφει τη διαδικασία της ποίησης και όχι μόνο της ζωγραφικής. Δεν φυλακίζονται οι λέξεις, ταξιδεύουν στο πέλαγο και μας αγγίζουν σε καιρό. Πράγματι χαρά. Τα στριμματοπλέγματα είναι για να τα περνούν. Ποιοι χαρά? Απαντήσω εγώ. Οι ποιητές, οι ελεύθεροι άνθρωποι, οι άγιοι. Τα σύνορα θα έπρεπε να ενώνουν και να προστατεύουν τους ανθρώπους και όχι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τους οδηγούν στον θάνατο. Εντυπωσιακά λιτός, αλλά ιδιαίτερα εκφραστικός ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται μια σχολική συνεδρίαση τριμήνου. Διαβάζοντας το συγκεκριμένο ποίημα, αναρωτήθηκα μήπως όλη μας η ζωή είναι σαν μια σχολική συνεδρίαση τριμήνου. Μήπως χάνουμε την ουσία με τις επιλογές μας. Μήπως αντιμετωπίζουμε τα 15χρονα παιδιά, το μέλλον της πατρίδας μας, σαν αριθμούς. Μήπως λησμονούμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.